Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με αυτό που σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι βάζουμε τέλος στο χάος. Είναι μια πολύ καλή πρόταση, θα έλεγα, για ένα χάος το οποίο δημιούργησε εσείς και οι προηγούμενοι όμως. Δηλαδή, το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που τίθεται αμήλικτο, είναι το ποιος είναι ο δημιουργός του χάους. Ποιος δημιούργησε το χάος. Και επειδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ πάντοτε επιχειρήματα από τη γραφίδα αυτού με τον οποίο έχω μια αδιαφορά, θα σας διαβάσω και πάλι το γενικό μέρος, το εισαγωγικό του νομοσχεδίου. Σεις το γράψατε. Σας διαβάζω. Ακούστε λίγο. Η ελληνική πολιτεία άργησε να παρεύει στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Στη διάρκεια των προηγούμενων 2 δεκαετιών, συλλογικά, ως πολιτική ηγεσία, ως κοινωνική εταίρη, ως θεσμικοί ηθήνοντες, είτε δεν θελήσαμε, είτε δεν τολμήσαμε, είτε δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε εκείνες τις αναγκαίες αλλαγές. Και αυτό, συμφωνώ, μισό λεπτό θα σας ακούω, θα με ακούσετε, Υπουργέ, τώρα. Και αυτό μολονότι σε γενικές γραμμές ήταν γνωστό τόσο στο μέγεθος, όσο και η φύση του προβλήματος, όσο και το υπερεπήγον των αναγκαίων προβλημάτων. Συνέπεια αυτής συλλογικής μας αμηχανίας να είναι ο όρος κρίση μη επαρκής, ώστε να αποδέσει το μόγεθος του προβλήματος. Και εγώ ρωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους των άδειων εδράνων της Νέας Δημοκρατίας, πριν 3 εξαιρέτων συναδέλφων και άλλων 2 πίσω στο περιστήλιο, το εξής. Τι φταίει? Ποιος κυβέρνησε 20 χρόνια? Ποιοι κυβερνούσαν 30 χρόνια και δώσαν λύση στο ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα ερώτημα. Και δεν είναι ρητορικό, γιατί κάποια στιγμή εδώ μέσα πρέπει να πούμε και ένα συγγνώμη στον ελληνικό λαό. Να πούμε, κάναμε λάθος, φταίμε εμείς, φταίνει την προηγούμενη και ζητούμε συγγνώμη. Δεν άκουσα συγγνώμη, κύριε Σιγητά. Συγγνώμη δεν άκουσα. Το να μιλούμε γενικόλογα ότι οι προηγούμενοι φταίνε, εμείς φταίμε, όλοι φταίμε, και να σου πω και κάτι άλλο. Το κουκουέ τι φταίει? Έχει άλλες ευθύνες το κουκουέ, με τα λιμάνια το συζητάμε ό,τι θέλετε. Αλλά δεν κυβέρνησε το κουκουέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι φταίει? Ο λαός τι φταίει? Δεν κυβερνήσαμε. Και αυτό το 300, εμένα δεν έχω και άλλο λόγο. Σήμερα, ας πούμε, λυπάμαι, κύριε Υπουργέ, δράτω με τις ευκαιρίες να το πω. Ακούω από το πρωί για την αγρογή. Εγώ ρωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους εδώ μέσα, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί, στο ΠΑΣΟΚ δεν ξέρετε πώς γίνονται οι προσλήψεις? Δεν γνωρίζετε τίποτα εσείς, κύριε Υπουργέ? Μόνο η Νέα Δημοκρατία έκανε ρουσφυτολογικά προσλήψεις, αν τις έκανε, που από ό,τι φαίνεται τις έκανε. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Δεν ακούσατε τίποτα στην κυβέρνηση. Συμπτωματικά στην ΑΔΔ, η ηγεσία είναι του ΠΑΣΟΚ. Άρα, λοιπόν, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνικά, να σου πω και κάτι άλλο. Αφήνετε το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να απαξιώνει τους πολιτικούς. Και όλοι φταίμε σε αυτό. Γιατί και δικαιώματα δώσαμε, αλλά και αμυντικά αναχώματα. Ήθους δεν έχουμε. Και το λέω αυτό διότι δεν μας επιτίθεται άδικα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δώσαμε λαβές. Όλοι. Βλέπετε, βάζω και εμένα μέσα, που εγώ δεν διόρισα κανέναν και ούτε έχω σκοπό να διόρισω κανέναν. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στρέφω τον κόσμο εναντίον μας, κύριε Υπουργέ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνος. Αλλά όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρέφουν τον κόσμο εναντίον μας, μιλούν συνεχώς εναντίον του πολιτικού συστήματος και το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί θεωρητικά και ουσιαστικά είναι ένοχο, γιατί έχει κάνει όσα έχει κάνει, υπάρχει πρόβλημα. Και να σας πω κάτι τελευταίο. Φοβούμαι ότι το Σεπτέμβριο, είναι κοντά ο μήνας Σεπτέμβριος, μετά τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε ο Ανδρέας Πανδρέου, θα δούμε πράγματα και θάματα. Και αυτό το μερίδιο ευθύνης που στον καθένα μας ουσιαστικά ορίζεται είναι ένα και μόνο γεγονός, κύριε Υπουργέ. Εγώ θαυμάζω τον Υπουργό για το θάρρος που έχει παρά τα λάθη του. Γιατί έχει το χειρότερο Υπουργείο ή το δυσκολότερο Υπουργείο. Αλλά το ανέλαβε. Αν ο κάθε, λοιπόν, βουλευτής αναλάβει το κόστος και αναλογιστούμε το μερίδιο ευθύνης μας όλοι, δεν θα μπορεί κανένα μέσο μαζικής ενημερώσεως να λέει ψέματα και να επιτίθεται στους βουλευτές, στους υπουργούς. Γιατί και οι 300 δεν διορίσαμε. Δεν διόρισαν και 300 βουλευτές. Κάποιοι το έκαναν. Αλλά αυτό είναι μια συνέχεια των λαθών του πολιτικού συστήματος για να κατάει σε ομοιρία τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι το μέσο πίεσης του πολίτη για να ψηφίσει το πολιτικό. Είναι ουσιαστικά ο διπλός εκβιασμός. Είτε του πολιτικού, είτε του πολίτου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να τη λέμε όλη την αλήθεια. Αν θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε διάφανοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, κύριε Υπουργέ. Όλοι οι πολιτικοί. Όλοι. Είμαι 2,5 χρόνια βουλευτής και ειλικρινά δεν θέλω να απολογούμε για τα λάθη, τα εγκλήματα των υπολείπων. Και πάμε, λοιπόν, στο θέμα του ασφαλιστικού και πάλι και ζητώ συγγνώμη για τη μικρή παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Αλλά από το μεσημέρι και στα δελτία ειδήσεων το κεντρικό θέμα είναι το πώς οι βουλευτές, η ντροπή του ελληνικού λαού, η ντροπή του ελληνικού συστήματος, 300, διορίζουν συγγενείς τους. Και είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι απίστευτα.
Επειδή κάποιοι έκαναν το λάθος. Ή επειδή κάποιοι συνέχισαν τα λάθη των προηγούμενων δεκαετιών. Για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν στο ασφαλιστικό. Εγώ άκουσα τον εισηγητή και στην Επιτροπή. Ακούστε, είμαι από αυτούς, κύριε εισηγητά, που δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική του έχω πρόβλημα δημογραφικό, αλλά δεν δίνω κίνητρο στους πολίτεκνους. Είμαι ειλικρινά κάθετα αντίθετος στο γεγονός ότι πεθαίνει η Ελλάδα δημογραφικά, ότι πεθαίνουμε ως έθνος και δεν δίνεται κίνητρα. Τουναντίον θα έλεγα. Κλείνεται συντρόφικα για τα κίνητρα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Και ο νεολογισμός βέβαια των προηγούμενων 10 ετών, ότι ξέρετε, με την αθρώα είσοδο μεταναστών θα τονωθεί το πνεύμα ή θα τονωθεί ο ελληνικός πληθυσμός, είναι το λιγότερο γελίο σε επιχείρημα. Το λιγότερο. Και να σου πω γιατί. Γιατί πολύ απλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αντί να δώσουμε μέσα στο ασφαλιστικό κίνητρα στους Έλληνες να γεννήσουν κι άλλους Έλληνες, γιατί πεθαίνουμε ως έθνος, εμείς τι κάνουμε. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Φέρνουμε άλλους, κάνουμε εισαγωγή. Λέτε και είναι εμπορεύματα οι άνθρωποι, κάνουμε εισαγωγή εμπορευμάτων. Και πάλι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, να σου το πω έτσι, πάλι είναι αρνητικό το πρόστιμο, κύριε Σιγητά. Και συνεχίζω. Γιατί κάποια στιγμή με τα λέμε όλα. Είπατε για τα νοσοκομεία, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μας λέτε όμως το μεγάλο πάρτι ποιοι το έκαναν. Δεν μας λέτε ποιοι φταίνε για το μεγάλο πάρτι των νοσοκομείων. Δεν έχετε το θάρρος να πείτε αυτά. Όχι εσείς, κύριε Σιγητά, προς Θεού. Αλλά η κυβέρνησή σας που ουσιαστικά υπέθαλψε αυτή τη διαφθορά με τα δισεκατομμύρια που διδόταν σε φαρμακοβιομηχάνους και με την ουσιαστικά πλημελή, με τον πλημελή έλεγχο που κάναμε στους γιατρούς, γιατί και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ μέσα, το είπα και στην Επιτροπή, είναι ότι πολλοί συνάδελφοι είναι γιατροί. Και είναι η ομπρέλα της συντεχνίας τους. Να μην ενοχληθούν οι συνάδελφοι. Λειτουργούμε συντεχνιακά. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Ούτε του δημοσιογράφων είμαι εγώ επειδή είμαι δημοσιογράφος, ούτε των γιατρών που είναι γιατροί κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν και είναι στην Εκάλη, στη δροσιά, από κάποιους φαρμακομηχάνους και γιατρούς, οι οποίοι τα έπαιρναν, που έδιναν σε μη αναπήρους μέλη, σε αρτιμελείς ανθρώπους, πρέπει να τους βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Θα τους βρείτε, θα κάνετε έλεγχο. Δεν το βλέπω, κύριε Υπουργέ. Γιατί μεταξύ ημών, είτε με ύψιλον είτε με ήττα, έγιναν πολύ πλούσιοι από αυτήν την ιστορία. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να έχω επιφυλάξεις. Άκουσα λοιπόν από εσάς, γιατί είστε, μου αρέσει, γιατί είστε λεξιπλάστης, το είπα και στην Επιτροπή. Ακούστε τι είπατε. Παραοικονομία του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό, υγείας. Τι σημαίνει, κύριε εισηγητά μου, για πέστε μου τι σημαίνει η παραοικονομία του συστήματος. Είναι αποδοχή του εγκλήματος που ατεξαρτήτως έχει γίνει από τις δύο κυβερνήσεις. Αντί λοιπόν να ωρεοποιούμε εκφράσεις, να ωρεοποιούμε λέξεις, να στρογγυλεύουμε γιατί πληγώνει η αλήθεια, ερχόμαστε εδώ και μιλάμε στρόγγυλα. Όχι. Αφήσατε να σαπίσει το σύστημα υγείας. Και δεν το κάνατε τυχαία. Γιατί τα πολλά λεφτά είναι εκεί. Και έχει σχέση με το ασφαλιστικό αυτή η ιστορία, άμεση, όπως και το δημογραφικό. Πάμε λοιπόν στην ουσία του ασφαλιστικού. Κύριε Υπουργέ, σας το είπα και στην Επιτροπή, θα το πω καμιά φορά. Κάνετε ένα λάθος. Βλέπετε πίνακες, βλέπετε αριθμούς, βλέπετε προοπτική 30 ετών, 40 ετών. Ακούστε, είναι απλά τα πράγματα. Όσοι ο συνάδελφος ο Άδωνης Γεωργιάς έχει επιχειρήσει. Εάν εγώ δεν έχω θέση εργασίας, κύριε Υπουργέ, δεν έχω εισφορές. Είναι απλά τα πράγματα. Αν λοιπόν αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, έχω πρόβλημα στην εισφορά, κύριε Υπουργέ. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να κάτσουν κάτω και επιτέλους εκεί τα πράσινα άλογα που μας λέγατε περί πράσινης ανάπτυξης των 120.000 θέσεων που σημαίνει 120. Μην γελάτε, έτσι είναι δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. 9 μήνες δεν βλέπω κανένα πράσινη ανάπτυξη. Πράσινα άλογα έχω δει. Έχω δει. Πράσινη ανάπτυξη δεν έχω δει, κύριε Υπουργέ. 120.000 θέσεις με εισφορές είναι τεράστιο ποσό. Σας λέω δηλαδή ότι αν δεν συνδεθεί, ακούστε, η ανεργία, η απασχόληση μαζί με το Υπουργείο το δικό σας, δηλαδή αν δώσουμε εσείς εργασία, δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή το πρόβλημα. Το μόνο που κάνετε είναι δίνετε ασπιρίνη στη γάγκρενα. Ανάπτυξη. Δώστε μέτρα αναπτυξιακά. Ακόμη το ΕΣΠΑ περιμένουμε. Ο ΕΟΜΕΧ ακόμα δίνει στις μικρές επιχειρήσεις δάνεια. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά για τους τραπεζίτες. Α, εκεί είναι άλλο πράγμα, κύριε Σιγητά. Οι τράπεζες και οι τραπεζίτες είναι άλλο πράγμα. Και θα σας πω γιατί λέω τραπεζίτες. Ακούστε, σας είπα και στην Επιτροπή κάτι. Ότι ο Ρουμάνος. Ότι ο Βούλγαρος μετανάστης σε 3 χρόνια θα πάρει σύνταξη. Είμαι από γενιά, από οικογένεια που μεγάλωσε στη Γερμανία, ξέρω τι σας λέω, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εδώ είναι το λάθος το δικό σας. Όχι το δικό σας προσωπικά, της κυβέρνησής σας. Συζητάτε με την Τρόικα και τους λέτε, κύριοι, είμαστε χρεωμένη χώρα. Γιατί να επιτρέψω σε Ευρωπαίους να μου έρθουν 3 χρόνια στην Ελλάδα και να μου πάρουν σύνταξη. Ρωτώ γιατί. Επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Υιοθεσία, επειδή το λέει η Ευρώπη. Αφού το λέει η Ευρώπη, να πληρώσει η Ευρώπη λοιπόν αυτήν την σύνταξη. Αφού δεν έχω λεφτά, τι έδωσε ο Υπουργός. Από την τσέπη του, αποκλείεται.
Θα δανειστούμε. Γιατί να δανειστώ εγώ να πληρώσω το Βούλγαρο, το Ρουμάνο που είναι περίπου 15.000 θα το κάνω σήμερα. Τόσοι υπολογίζονται. Και με συντηρητικές μετρήσεις οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι θα φτάσουν στους 70.000 τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 70.000 νέους συνταξιούχους και εισηγητές του Πασόκ θα τους πληρώνουμε εμείς. Γιατί δεν διαπραγματεύτηκαν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τρόικα. Σας λέω απλά πραγματάκια για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε στο μεγάλο πάρτι των απειρικών συντάξεων. Τα είπα και θα τα ξαναπώ. Εγώ, κύριοι του Πασόκ, την εργολαβία της δεκαετίας του 80 των αναπηρικών συντάξεων, των μαϊμού αντιστασιακών, δεν μπορώ να την ανεχτώ. Και το λέω αυτό για ένα μόνο λόγο. Ο παππούς μου πολέμησε στην Πίνδο και είχε τρεις σφαίρες στο θώρακα. Δεν ζήτησε σύνταξη, κύριοι του Πασόκ. Δεν ζήτησε σύνταξη, κύριοι της αριστεράς, ο παππούς μου, γιατί πολέμησε το φασίστα ή το γερμανό κατακτητή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω λοιπόν πώς 100 ή 150.000 είναι για τη αστασιακή. Καταρχάς δεν ξέρουμε πώς είναι. Πώς είναι αυτή η αντιστασιακή. Βάλτε κάτω από 500 ευρώ, αν είναι 200.000, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και να σου πει κάτι άλλο. Αν είχα εγώ στρατό 200.000 ανδρών αντιστασιακών, θα είχα ρίξει Γερμανούς στη θάλασσα. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συμβαίνει. Γελάει ο συνάδελφος και ο Ντρούλης, αλλά είναι πραγματικότητα. Πάμε στο επόμενο. Και αυτό είναι σημαντικό. Για να ακούσουμε λίγο το θέμα των τυφλών που παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ μου, και α το πω από την πρώτη στιγμή, τυφλοί οι οποίοι βλέπουν καλύτερα από εσά, κύριε Υπουργέ, γιατί χρησιμοποιείτε γυαλιά. Και οι οποίοι παίρνουν σύνταξη για τυφλού. Υπάρχουν κουτσί που μπορούν να τρέχουν στο κεντέρι και παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν πεθαμένοι οι οποίοι έχουν γίνει λάζαροι, έχουν αναστηθεί και παίρνουν σύνταξη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα για ένα κράτος το οποίο θέλει να έχει δομημένη, συγκροτημένη πολιτική. Άρα λοιπόν η πρώτη δουλειά του Υπουργείου ήταν η εξής. Να κάνω αναψηλάφιση όλων των συντάξεων, κύριε Σιγητά. Το είχα πει και μέσα στην Επιτροπή. Ψάξτε να βρείτε τις μαϊμούδες. Γιατί υπάρχουν πολλές μαϊμούδες στην Ελλάδα. Και προϊόντα, ξέρετε, μαϊμού, αλλά και ανάπηροι μαϊμού. Αν λοιπόν από εκεί κάνουμε περιστολή δαπανών, δεν χρειάζεται να κόψουμε από τους μισθούς, δεν χρειάζεται να κόψουμε από τις συντάξεις. Είναι τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά τα οποία δεν τα είδατε λογικά. Πάμε στο περίεργο, κύριε Υπουργέ, με την εξαγορά ενσύμων του πλασματικού χρόνου. Πού θα τα βρουν τα λεφτά, κύριε Υπουργέ μου? Πού θα τα βρουν τα λεφτά οι Έλληνες για να αγοράσουν πλασματικό χρόνο? Και να σα πω και μια αδικία, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, εγώ υπηρέτησα την μητέρα πατρίδα 31 μήνες. Θα πρέπει να εξαγοράσω εγώ τη θητεία μου? Ρωτώ, κύριε Υπουργέ μου, σας παρακαλώ μισό λεπτό. Ακούστε με μισό λεπτό. Εγώ υπηρετώ τη μάνα πατρίδα στον Εύρο. Την υπηρέτησα στη Μυτιλίνη, μπας περιπτώσει, και στη Λίμνο. 31 μήνες, κύριε Υπουργέ. Και με αναγκάζετε σήμερα, αν έχω χάσει μεροκάματα, αν έχω χάσει την 3 χρόνια ζωής, να έρχομαι σήμερα, κύριε Υπουργέ, και να πληρώνω πλασματικό χρόνο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Άρα λοιπόν ευλογείτε τα ρουσφέτια του πολεμικού μουσείου και όλων που όσων συνέβησαν. Ή ευλογείτε τα ρουσφέτια του ναυτικού στη Σαλαμίνα, που είμαστε η χώρα που έχει ναύσταθμο στη Σαλαμίνα. Απίστευτα πράγματα για να βολεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Τα λέω έτσι απλά για να καταλάβουν και αυτοί που βλέπουν. Και έχω δύο τις παρατηρήσεις. Σας το είπα και στην Επιτροπή. Ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος είναι πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ. Άνθρωπος του Πασόκ. Άνθρωπος δικό σας, κύριε Σίγητα. Δεν είναι δικό μας άνθρωπος. Σας είπα κάτι μέσα στην Επιτροπή και εδώ έχω ολόκληρο τον πίνακα. Θα στον παραδώσω εδώ, στα πρακτικά. Ξέρετε τι λέει ο πίνακα των εργαζομένων του ΙΚΑ? Θα σας διαβάσω λοιπόν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι απώλειες μόνο από το νέο προϋπολογισμό των συντάξεων, χωρίς μειώσεις δώρων επιδομάτων, φτάνει το 59%. Ο Πασόκ. Όχι ο Βελόπουλος, ο Πασόκ τα λέει αυτά. Δεύτερον, ακούστε με. Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα πάμε σε 50 χρόνια εργασίας. Να σας πω γιατί. Άρθρο 3 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Γράφεται στον πίνακα για 15.000 έσημα και ρωτώ και συγκεκριτά, πού θα βρει τα 15.000 έσημα ο άνθρωπος κλωστοϊφαντουργίας, ο άνθρωπος του μεροκάματου που του κολλάει τα μισά ή δεν του κολλάει τα άλλα μισά? Ξέρετε πότε τα βρει? Στα 100 του χρόνια. Ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα? Υπάρχει τέτοια ανεργία και εσείς μου λέτε 15.000 έσημα. Πού θα τα βρει? Πού θα τα βρει, κύριε? Κάνουμε εγκλήματα. Δηλαδή επί χάρτου νομοθετούμε. Όταν ο πόνος και η δυστυχία ξεχυλίζει. Και συνεχίζω. Θα μου δώσετε 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, μόνο. Λοιπόν, για να μην πω το άλλο το αμίμητο. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τα επίσημα δικά στοιχεία, ένας εργαζόμενος με 15 χρόνια εργασίας θα πάρει, ακούστε κύριε Ροντούλη, αναλογική σύνταξη 96 ευρώ. Άντε και μία βασική 360, 456. Να πάμε να ζήσουμε εμείς με 456 ευρώ, κύριε. Να πάμε να ζήσουμε εμείς. Αν μπορούμε να ζήσουμε εμείς, θα ζήσουν και αυτοί με 456. Ξέρετε, δεν είμαι υπέρ της πλειοδοσίας να δώσω 1.500 ευρώ, γιατί δεν υπάρχουν. Αλλά κάποια στιγμή να πούμε τι φταίει για την κατάντια. Ποιος φταίει για την κατάντια?
Γιατί αν δεν αναλάβουμε την ευθύνη μας και που με φταίμε όλοι εμείς, πολύ φοβούμαι ότι οι πέτρες ή αν θέλετε το γιούχα που ακούμε κατά καιρούς και δυστυχώς τα ακούμε και κάποιοι άλλοι που δεν φταίμε, μπορεί να γίνει και πέτρες. Και αυτό που με προκαλεί κατάπληξη εμένα είναι το εξής. Άκουσα τον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, τον κύριο Παπακοσταντίνου, και διαβάζω τη δήλωση. Ο προϋπολογισμός είναι μέσα στους στόχους, αλλά όχι τα έσοδα. Ακούστε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να λέει ο προϋπολογισμός είναι μέσα στους στόχους, αλλά τα έσοδα δεν είναι. Αν αυτό δεν είναι αντίφαση για τα πολύ απλά οικονομικά, κύριε Υπουργέ, τι μπορεί να είναι? Αν αυτό δεν είναι μια αλλοπρόσθετη λογική, τακτική επιλογή ή φραστική αναφορά, τι είναι? Ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι ΕΘΕΛ, οι ΔΕΚΟ θα ιδιωτικοποιηθούν, βγαίνει ο Ρέπας και του κουνάει το δάχτυλο. Αν αυτά δεν είναι αντιφατικά στην άσκηση οικονομικής πολιτικής που είναι η ομπρέλα του Υπουργείου σας, τι μπορεί να είναι? Και θα κλείσω με κάτι απλό. Γιατί όχι απλά είστε αντιφατικοί, όχι εσείς Υπουργέ, αλλά κάποιοι άλλοι, αλλά είστε και επικίνδυνοι. Και το λέω ευθαρσώς πλέον. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πού είναι ο πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος, της πόλης Ελλάδος? Η ΔΕΘ μας. Ξέρετε ποιον τοποθετήσατε, κύριε, εκεί πέρα? Ξέρετε ποιον βάλατε εκεί πρόεδρο? Έναν κύριο που λέγεται ότι είναι ελληνόφωνος. Ο Γιάννης Κωνσταντίνου. Ο οποίος δεν είναι Έλληνας, δηλώνει Φιλομακεδόν, φιλοσκοπιανός δηλαδή, και το βάζετε πρόεδρο στη ΔΕΘ. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα, τι μπορεί να είναι, πετε μου εσείς? Αυτόν βρήκατε να βάλετε εκεί μέσα? Αυτός θα αναπτύξει τη Βόρεια Ελλάδα? Αυτός θα αναπτύξει τη ΔΕΘ? Σοβαρολογούμε τώρα? Γι' αυτό σας λέω ότι πέρα από αντιπατική αλλοπρόσωπη, δυστυχώς είστε και επικίνδυνοι. Και ας πω και κάτι άλλο, Υπουργέ, και κλείνω εδώ. Προεκλογικά λέγατε το εξής: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Όχι απλά δεν αλλάξατε, όχι απλά βουλιάζετε, θα πάτε άφτανδροι. Και το χειρότερο απ' όλα για εσάς, κύριοι του Πασόκ, είναι ότι μαζί με εσάς θα πάρετε και την Ελλάδα. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Μας πιστέψτε με, θα κάνουμε αγώνα για να μην περάσουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.